Την Εύη Σπανού την αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής στην περιοχή των Μαλίων. Πού βρίσκεται? Στη Σταλίδα. Στη Σταλίδα και έχει δίπλα της τον κύριο Νίκο Χαλιαδάκη, πρόεδρο των ξενοδόχων στο Ηράκλειο. Και να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Χαλιαδάκη, να ευχηθούμε καλή σεζόν. Καλησπέρα. Ναι, σήμερα ξεκινήσαμε. Είναι η πρώτη μέρα της σεζόν του 2021. Μια παράξενη σεζόν που θα έρθει πάλι, αλλά ελπίζουμε να είναι πολύ καλύτερη από το 2020 που ήταν μίζερη και μισή. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας εμφανίζονται αισιόδοξοι και λένε ότι από πέρυσι θα τα πάμε καλύτερα. Το θέμα είναι σε σχέση με το 19 πόσο κάτω θα είμαστε. Εγώ υπολογίζω ότι θα φτάσουμε το 50% με 60% του 19. Οπότε επειδή φτάνουμε, επειδή έχουμε περίπου Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που στην ουσία όταν έχουμε την κανονικότητά μας είναι το 70% του καλοκαιριού μας. Οπότε αυτή τη στιγμή που θα τους πιάσουμε αυτούς τους μήνες, ναι, και με μία μικρότερη πληρότητα από το 19, πιστεύω ότι μπορούμε άνετα να φτάσουμε το 55% με 60%. Ποιο είναι το κριτήριο από τη στιγμή που δεν έχουμε προκρατήσεις? Θα υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμής, ναι, ή τελευταίου δευτερολέπτου που λέω εγώ φέτος. Όχι δηλαδή last minute, last second. Να ξέρετε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση την τελευταία εβδομάδα και πολλή ζήτηση. Οπότε πιστεύω ότι θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε θα δούμε σε 10-15 μέρες τελείως άλλη εικόνα. Πίσω από αυτές τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κρύβονται επισκέπτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, κύριε Χαλκιαδάκη? Πιστεύω ότι κρύβονται όλοι οι επισκέπτες, γιατί όλοι έχουν την ανάγκη να βγουν και να ταξιδέψουν. Οπότε αυτό τώρα το υψηλή οικονομικού, υψηλή πελάτες δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι. Είναι ανάλογα το ξενοδοχείο και ανάλογα την περιοχή. Υπάρχει λοιπόν, καταγράφεται, μία κινητικότητα. Από ποιες αγορές? Κοιτάξτε, ξεκινάμε όπως ξεκινήσαν και τα τσάρτερ τώρα και είναι και ο μεγαλύτερος μας αιμοδότης η Γερμανία, που θα φέρει αυτές τις μέρες περίπου γύρω στα 30-35 τσάρτερ, δηλαδή το τετραήμερο αυτό από χθες μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη. Μετά συνεχίζουμε από Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία και πιστεύουμε ότι και το Ισραήλ που έχει ανοίξει, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ανοίξουν και άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία. Από τις επόμενες εβδομάδες πιστεύω ότι θα ανοίξουν και αυτές. Να σταθούμε λίγο και στα υγειονομικά πρωτόκολλα εντός των ξενοδοχειακών μονάδων. Σας προβληματίζει κάτι? Όχι, διότι έχουμε περάσει ήδη το 2020, το οποίο ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για μας, ήταν πρωτόγνωρη και δώσαμε το παρόν, είπαμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, το αποδείξαμε αυτό, οπότε δεν μας προβληματίζει κάτι σαν προορισμός και σαν ξενοδόχους της Κρήτης. Είχαν διατυπωθεί πάντως κάτι ενστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των πρωτοκόλων για μέσα στα ξενοδοχεία από ξενοδόχους? Σίγουρα υπάρχουν αρκετά λάθη. Βέβαια εμείς προσπαθούμε να τα τηρούμε έτσι που πρέπει, διότι έτσι μας τα έχουν πει οι υγειονομικοί. Από εκεί και πέρα ορισμένα πραγματάκια μπορεί να αλλάζουν, πάντως όχι χωρίς να νιώθουν ασφαλείς οι πελάτες μας. Μάλιστα. Κορύφωση της σεζόν, αν μπορούμε να μιλήσουμε, πότε να περιμένουμε? Μετά τις 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου με 30 Αυγούστου πιστεύω ότι θα είναι η κορύφωση, αλλά πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Μάλιστα. Εύη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Σήμερα βλέπω για τον τουρισμό και στην Κρήτη. Είδαμε και το πρωί τους πρώτες τουρίστες οι οποίοι έφτασαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης Νίκος Καζαντζάκης και φαίνεται ότι έχουν διοχετευτεί στα ξενοδοχεία με σκοπό να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Μάλιστα. Κύριε Χαλιαδάκη, κρύα η θάλασσα? Οι πρώτοι επισκέπτες βουτούν, μπαίνουν, κολυμπούν ή διστάζουν?
Φυσικά μπαίνουν οι πρώτοι επισκέπτες. Η θάλασσα είναι πολύ ζεστή αυτή τη στιγμή. Έχουμε Μάιο ήδη. Η θάλασσα της Κρήτης είναι χειμώνα καλοκαίρι ζεστή. Μάλιστα. Εξόρμηση με το ποδήλατο αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνετε? Αμέ πάντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λάτρης του ποδηλάτου ο κύριος Χαλιαδάκης, γι' αυτό το ανέφερα και συνηθίζει στα Σαββατοκύριακα και παίρνει τα βουνά που λένε και τις θάλασσες καμιά φορά. Λοιπόν,